Και Σαριανιώτισες και Σαριανιώτες, καλησπέρα. Είμαστε μπροστά σε μια μάχη ακόμα για να κατακτήσουμε τη νίκη. Μια νίκη που θα είναι νίκη του λαού της Κεσαριανής, των αγώνων και των θυσιών αυτού του λαού. Νίκη που θα φέρει ξανά δήμαρχο τον αγωνιστή Ηλία Σταμέλο. Που οι αγωνιστές σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης θα βρεθούν μαζί τους στην πρώτη γραμμή για να μπορέσει να είναι ο Δήμος ένα ακόμα πεδίο πάλης αντάξιο της ιστορίας αυτής της πόλης και του λαού της για το δίκιο του και για τα δικά του συμφέροντα. Τώρα οι Κεσαριανιώτες έχουν πείρα. Ξέρουν καλά πως η διοίκηση του Δήμου έδωσε και δίνει μάχες με μοναδική έννοια να υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα κόντρα στα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών που θέλουν αυτή την ηρωική πόλη υποταγμένη στην πολιτική της κυβέρνησης, της περιφέρειας που είναι η πολιτική των δικών τους κερδών απέναντι σε ό,τι επιτρέπει ανθρώπινη ζωή για μας. Γιατί αυτό που οι ίδιοι λένε και ξαναλένε ανάπτυξη είναι η δική τους καπιταλιστική ανάπτυξη που για να έρθει έχει προϋπόθεση τη δική μας εξαθλίωση και υπανάπτυξη. Άρα όταν όλοι τους τσακώνονται για το ποιος θα φέρει πρώτος την ανάπτυξη, εμείς πρέπει να ακούμε το ποιος βιάζεται να κλιμακώσει τα μέτρα που θα συνεχίσουν να παίρνουν εις βάρος μας. Αγαπητοί Κεσαριανιώτες, δεν ταιριάζει σε αυτή την πόλη να το επιτρέψει. Στην Κεσαριανή δεν ταιριάζει πισωγύρισμα. Χρειάζονται μια δυνατή απάντηση. Ένα ηχηρό όχι στα σχέδια που έχουν εναντίον μας και στους Δήμους. Θα τους εκχωρήσουμε το δικαίωμα να μας τσακίσουν για τα υπερκέρδη των επιχειρηματικών ομίλων ή θα δώσουμε ένα μαχητικό όχι για το δίκιο και τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας. Αυτό το όχι το χρωστάμε όχι μόνο στα παιδιά μας, αλλά και στην αγωνιστική ιστορία αυτού του τόπου, που έχει ανεξίτηλα γραμμένες τις θυσίες των ανθρώπων του Μόχθου για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του λαού μας. Στα χνάρια αυτού του αγώνα θα συνεχίσει η Δημοτική Αρχή της Κεσαριανής με δήμαρχο τον Ηλία Σταμέλο. Κόντρα σε θεούς και δαίμονες που θέλουν την υποταγή μας. Την Κυριακή με την ψήφο μας πρέπει να δώσουμε δύναμη στη δύναμή μας. Να γίνουμε οι ίδιοι συνεχιστές της ιστορίας αυτής της πόλης. Να κάνουμε το Δήμο Κεσαριανής ξανά μπροστάρι στον αγώνα μας απέναντι στις επιθετικές για μας επιδιώξεις κυβέρνησης όποιος και αν βγει από αυτούς, περιφέρειας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μάχη για τον ίδιο τον πολιτισμό. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο οι τέχνες που πρέπει να απολαμβάνει όλος ο λαός. Πρώτα απ' όλα είναι το βιωτικό και πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων. Η δυνατότητα να απολαμβάνουμε αυτό που παράγουμε. Ο Βίκτορ Ουγκό γράφει «Ο ένας μάχεται για ένα ιδανικό και ο άλλος για τις προλήψεις του. Ο ένας ύπταται, ο άλλος έρπει. Ο ένας μάχεται για την ανθρωπότητα, ο άλλος για τη μοναξιά του. Ο ένας είναι άνθρωπος της φουρτούνας, ο άλλος είναι άνθρωπος των βαλτόνερων, από τα οποία βγαίνει μόνο πυρετός. Ο ένας έχει πάνω του το γαλάζιο του ουρανού, ο άλλος την ομίχλη. Ο ένας βρίσκεται στην κορυφή, ο άλλος στη σκιά. Το μέλλον της ανθρωπότητας δεν βρίσκεται λοιπόν στη σκιά και την ομίχλη, αλλά στην κορυφή και το γαλάζιο του ουρανού. Ο δρόμος που μας ταιριάζει είναι ο υπέροχος δρόμος του αγώνα για το δίκιο μας. Υπάλλη να διεκδικούμε μια ζωή στο γαλάζιο του ουρανού, μακριά από ομίχλες και σκιές. Σας καλούμε λοιπόν να συνεχίσουμε την αγωνιστική πορεία που χάραξε ο λαός της Κεσαριανής στις προηγούμενες εκλογές, δίνοντας το τιμόνι της διοίκησης στη λαϊκή συσπήρωση.
γιατί δεν υποτασσόμαστε στα σκοτάδια. Να στηρίξουμε με όλες τις δυνάμεις μας το Δήμαρχο Ηλία Σταμέλο. Με την νίκη.